Κύριε Γιώκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και το κουκουέ όχι, λέει. Όχι όμως. Για άλλους λόγους. Όχι με ενστάσεις και αστερίσκους όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θεωρούμε δηλαδή στρατηγικά καταρχήν ορθή τη συμφωνία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια στρατηγικά επικίνδυνη για το λαό συμφωνία. Γιατί? Γιατί δεν αφορά την άμυνα της χώρας, δεν αφορά την προστασία συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, αφορά την περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας σε επιθετικά και επικίνδυνα σχέδια και αυτή η συμφωνία και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της οποίας επίκειται η ανανέωση, επιθετικά σχέδια της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τεράστια περιοχή, προσέξτε, που εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα, τον Περσικό, τον Ινδικό, μέχρι τη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Σαχάρα. Και η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους πολέμους δεν κρίνεται, όπως είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, αν είναι στη βάση διμερών συμφωνιών ή πολυμερών συμφωνιών. Είναι εξίσου επικίνδυνη αν γίνεται ακόμη και στη βάση αποφάσεων διεθνών οργανισμών. Γιατί οι κίνδυνοι για τον ελληνικό λαό παραμένουν. Η Ελλάδα όμως, κύριε Πιταρά και κύριε Κοταρίδη, ο ελληνικός λαός δεν έχει συμφέροντα ούτε στο Μάλι, ούτε στην ακτή Ελεφαντοστού, ούτε στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό λέει η συμφωνία. Την έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Η συμφωνία είτε μιλάει ευθαρσώς για αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλαίσιο πολυεθνικών συνεργασιών κτλ. Κτλ. Σε αυτές τις περιοχές, είτε το φωτογραφίζει με μεγάλη σαφήνεια. Κύριε Γκιόκα, αντιλαμβάνεστε αν δεν υπήρχε, λοιπόν τι κίνδυνοι δημιουργούνται για τον ελληνικό λαό. Μια άλλη ερώτηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, ας την αφήσουμε λίγο στην άκρη. Και υπήρχε μόνο η συμφωνία για την αγορά των γαλλικών, των Ραφάλ ή των γαλλικών φρεγατών, τώρα θα συμφωνούσατε? Κύριε Πιταρά, θα λέγατε ναι στη Βουλή. Κύριε Πιταρά, το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Αν δείτε, αν ακούσετε μάλλον ή διαβάσετε γνώμες, ναι, ειδικών... Το ένα αφορά όμως αποκλειστικά την άμυνα, την αμυντική θωράκιση της χώρας. Όχι, και όχι, το άλλο έχει να κάνει και με διεθνείς συμφωνίες. Όχι, κύριε Πιταρά, να σας πω το εξής. Οι εξοπλισμοί αυτοί, αν διαβάσετε και ορισμένες γνώμες που έχουν διατυπωθεί ειδικών, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις φρεγάτες Μπελαρά και τα όπλα που διαθέτουν αυτές, είναι για να κουμπώνουν σε επιχειρήσεις σε ανοιχτές θάλασσες στη Μεσόγειο εκτός συνόρων. Είναι φρεγάτες με τα ραντάρ ανοιχτής θάλασσας που δεν ταιριάζουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Αιγαίου. Είναι λοιπόν εξοπλισμοί που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας σε τέτοιες αποστολές εκτός συνόρων που δεν έχουν σχέση με την άμυνα της χώρας. Λέει η κυβέρνηση, προσέξτε τώρα, λέει η κυβέρνηση ότι είναι μια ιστορική συμφωνία. Δηλαδή, θα πάρουμε φρεγάτες για να τις στείλουμε στην Αφρική τώρα, αυτό? Γιατί δεν το κάνουμε ήδη, κύριε Πιταρά? Δεν το κάνουμε ήδη. Δεν συμμετέχουν ελληνικές φρεγάτες στον Περσικό, στα στενά του Ορμούς κτλ. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι αυτό. Αυτό είναι στα πλαίσια. Μα αυτό λέμε κι εμείς. Δεν έχει σχέση με την άμυνα της χώρας. Αυτό θα γίνει και τώρα. Και με τις νέες φρεγάτες που παίρνουμε από τη Γαλλία. Και λέει η κυβέρνηση ότι για πρώτη φορά μπαίνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Είναι ψέμα. Και στη συνθήκη του ΝΑΤΟ και στις ευρωπαϊκές συνθήκες όπως το Ευρωσύνταγμα υπάρχουν ρήτρες αντίστοιχες αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής και αλληλεγγύης. Πότε ενεργοποιηθήκαν αυτές οι ρήτρες? Εμείς έχουμε αυτό το ερώτημα. Πότε ενεργοποιηθήκαν αυτές οι ρήτρες σε περιπτώσεις προκλήσεων, σε περιπτώσεις παραβιάσεων του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου από την Τουρκία, στην περίπτωση της Κύπρου, στη συνεχιζόμενη την τουρκική εισβολή και κατοχή? Δεν ενεργοποιηθήκαν ποτέ. Ενεργοποιήθηκε μόνο το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ μετά τους δίδυμους πύργους και την επίθεση εκεί για να δικαιολογήσει την εμπλοκή χωρών και της Ελλάδας στον πόλεμο και στην κατοχή στο Αφγανιστάν. Το ίδιο θα γίνει και τώρα με τις νέες ρήτρες αμυντικής συνδρομής. Κύριε Γκιόκα, θέλω να σας ρωτήσω, αν με τη διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κλείνει και αυτό το μέτωπο που άνοιξε με το κόμμα σας? Θα σας πω, πάντως, να κάνω ένα σχόλιο ότι είναι... Απλά, ξέρετε, κύριε Γιώργα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Είναι αστείο να τσακώνονται για το ύψος των εξοπλισμών δύο κόμματα που έχουν κάνει την Ελλάδα πρωταθλήτρια στο ΝΑΤΟ, πάνω ακόμη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ποσοστό του ΑΕΠ, στις νατοϊκές δαπάνες που καταβάλει η χώρα. 2% του ΑΕΠ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ και το κλείνω. Ωραία. Το πρόβλημα, κύριε Πιταρά, δεν είναι ο Μπογδάνος. Μόνο. Ο οποίος θυμίζει λίγο και πολιτική γελιογραφία πλέον. Το πρόβλημα είναι
το θερμοκήπιο που γεννά και παράγει Μπογδάνους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το θερμοκήπιο αυτό είναι οι θεωρίες των άκρων και οι λογικές των άκρων, οι οποίες αναπαράγονται και από κυβερνητικά στελέχη. Στην δική σας εκπομπή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Συρίγος, που έλεγε αυτά τα ανεκδιήγητα σε σχέση με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, και καλά κάνατε και αντιδράσατε. Θερμοκήπιο είναι ο αντικομουνισμός, ο οποίος μαζί με τη θεωρία των άκρων είναι επίσημη ιδεολογία και πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θερμοκήπιο είναι όσοι ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά του φασισμού. Και θερμοκήπιο είναι μια πολιτική, συνολικά και ένα σύστημα, που αξιοποιεί τέτοιες δυνάμεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, σε περιόδους όξυνσης των προβλημάτων, σε περιόδους ανταγωνισμών και διεθνών ανακατατάξεων, όπως είναι και οι σημερινές, και δεν είναι άσχετο με τη συζήτηση που έχουμε. Μάλιστα, αυτό παρακαλώ, είναι το ένα σχόλιο θα ήθελα για και αυτό. Από αυτή την άποψη, θέλω, ναι. όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε σήμερα, έναν χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί επιβεβαιώνουν αυτό που είχε πει το Κουκουέ τότε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός, γιατί το σύστημα που γεννά και θρέφει το φασισμό και αυτές τις ομάδες, μάλιστα, παραμένει, ζει και βασιλεύει.